Εργασίες καθαρισμού της ακτής της τοπικής κοινότητας παραλίας πραγματοποίησαν την τρίτη συνεργεία του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας να διατηρηθούν όλες οι ακτές του Δήμου καθαρές. Όπω δήλωσε ο αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Νίκο Μπουρονίκο, λόγω των καιρικών συνδικών των προηγούμενων ημερών, ισχυρή άνεμη και βροχοπτώσει, η θάλασσα απέβαλε ένα είδο φυκιών, γνωστά ω ζωστήρε, τα οποία ω φυσική συνέπεια είχαν νεκρωθεί. Πρόκειται, όπω τόνισε, για ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα και αποτελεί φυσική διαδικασία του θαλασσίου περιβάλλοντο. Μάλιστα, αξίζει να υπογραμμιστεί πω το είδο των εν θαλασσίων φυτών ευδοκιμεί μόνο σε καθαρέ θάλασσε. Στο μεταξύ, στην τοπική κοινότητα Ριτίνη εργάστηκαν συνεργεία τη Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Κατερίνη προκειμένου να θωρακίσουν αντιπλημερικά την ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, συνεργεία της Αντιεμαρχίας Τεχνικών Έργων πραγματοποίησαν εργασίες διαμόρφωσης ακροτικών δρόμων στην περιοχή του Άνω Αγιάννη και χαλικοστρώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο. Επίση, συνεχίζονται οι εργασίε συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων στι γειτονιέ τη Κατερίνη και στου οικισμού από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντο και Πρασίνου του Δήμου Κατερίνη. Στο πλαίσιο των εργασιών, συνεργεία του Δήμου πραγματοποίησαν εργασίε κοπή χόρτων, κλάδεμα και άλλε εργασίε περιποίηση των χώρων Πρασίνου και Αναψυχή στι πλατείε τη Ανδρομάχη και του Βορόνου. Ενώ ανάλογε εργασίε εκτελέστηκαν στην παιδική χαρά τη Οδού Αμάσια στην Κατερίνη, στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην περιοχή Κορδέλε και στην πλατεία